Η εκπομπή που ακολουθεί είναι προσφορά από το Περισκόπιο του Πολιτισμού του Γιάννη Διαβάτη. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Έχω προσωπικά εγώ ακόμη μια φορά την ευχαρίστηση να κάνω αυτή τη συζήτηση, αυτή την εκπομπή με τον κύριο Θεοφίλου Δημήτρη, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ. Έχω κρατήσει μια κουβέντα, Δημήτρη, να αποτελματώσουμε τον πολιτισμό ο οποίος έχει τελματώσει. Αυτό μου λέει είναι η αποστολή μου. Βεβαίως και το επιχειρηματικό κομμάτι στο ιστορικό εκείνο εστιατόριο, το Μαγεμένος Αυλός, για το οποίο εστιατόριο όπου μιλάω ακούω πάρα πολύ καλά σχόλια. Καλοσύνητους σε όσους... Να σου πω, αποδίδονται τα εύσημα εκεί που πρέπει. Θα έπρεπε να ήταν αυτό μέσα στην νορμάλ κατάσταση, αλλά έχει γίνει εξαίρεση. Για το κόσμο είναι λίγο πολύ φιλοκατήγορος, αλλά βγαίνουμε από αυτά. Πάμε λοιπόν στο πρόγραμμα αυτής της εβδομάδος και λέω ότι η αποτελμάτωση του πολιτισμού, πολιτισμός ακούγεται, πολιτισμός δεν υπάρχει ουσιαστικά, ή έρεστο κάποιος, μεγάλο κεφάλαιο κάποιος, αυτό, ναι, μεγάλο πολύ κεφάλαιο. Μεγάλο κεφάλαιο. Κάποιες νησίδες όμως πολιτισμού υπάρχουν. Μία από αυτές είναι ο Μαγεμένος Αυλός. Λοιπόν, προσπαθούμε να είμαστε. Δεν σου χαρίζω τίποτα, Δημήτρη, δεν στο χαρίζω. Είμαι φιδωλός σε όμορφα λόγια. Θα ήθελα να πούμε δύο λόγια πριν μπούμε στο πρόγραμμα, ναι, της εβδομάδος, για την εκ νέου τώρα περιραίουσα ατμόσφαιρα με τον κορονοϊό και με τους φόβους που έχει ο κόσμος. Πράγμα το οποίο έχει πολύ μεγάλη σχέση με τα εστιατόρια και με την προσέλευση του κοινού. Και ναι, ναι, υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά νομίζω ότι είναι στο χέρι μας να οχυρωθούμε μια ώρα αρχίτερα και να μην μας περιμένουν ξανά καινούριες ταλαιπωρίες σαν τις πρόσφατα περασμένες. Γεννιέται αυτό το μεγάλο ζήτημα τώρα εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων. Και αν γινόταν τυχόν ένα δημοψήφισμα, είμαι βέβαιος ότι θα ήταν 50-50 όλες οι απόψεις, διότι ποιος μπορεί τώρα, να ανεξαρτήτως της υπεραμήνσεώς του υπέρ των εμβολίων, να αποκλείσει τους μη εμβολιασμένους από τους κοινούς χώρους. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα και χρειάζεται η κοινωνία να επιστρατεύσει όλη την σύνεση και όλη την νουνεχή σκέψη, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς θα επιβιώσουν οι εστιατοριακές επιχειρήσεις. Το λέω αυτό διότι όλοι μέσα στην κοινωνία ζουν με αυτά τα ζητήματα και όλοι φέρουν την άποψή τους. Ναι. Όσον αφορά τα rapid test, πώς είναι δυνατόν να στήσουμε μέσα στα εστιατόρια μικρογιατρία δηλαδή και, ή να στέκουν έξω από το εστιατόριο κινητές μονάδες? Πώς μπορεί να γίνουν όλα αυτά? Δεν έχουν αναπτυχθεί, δεν έχουν αναλυθεί. Είπα τους προβληματισμούς μου, διότι τις λύσεις θα τις βρούμε στην πορεία όταν θα καθαρίσει και το τοπίο και θα δούμε αν όμοι γέννητο έχουν πληθυνθεί τα κρούσματα. Αν ευχής έργων θα είναι, μειωθούν και βαδίζουμε στην αποσυμφόρηση όλης αυτής της καταστάσεως, νομίζω ότι όλα θα είναι πολύ πιο εύκολα. Εγώ αυτό, Δημήτρη, το ερμηνεύω ως μία διδαχή αριστοτελικής σκέψης του ανθρώπου ο οποίος προβληματίζεται, έχει το δίλημα και δεν είναι των άκρων, είναι έτσι και δεν είναι αλλιώς, που διχάζει την κοινωνία. Όχι, όχι, δεν μας χρειάζονται αυτά. Δεν μας χρειάζονται. Άρα λοιπόν συγκρατώ αυτό που είπες και θέλω, ναι, να συμπληρώσω ότι από το διαδίκτυο, όχι σε εφημερίδα διάβασα, οι εστιάτορες έκαναν ένα γκάλωπ. 55.000 σε μία-δύο ώρες είπανε ότι ακριβώς αυτό που λες εσύ, ότι αφήστε τον κόσμο να κάνει αυτό που θέλει. Ναι. Λοιπόν, τώρα να μιλήσουμε και λίγο για τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός τα τελευταία χρόνια μαστίζεται στον τόπο μας, διότι υπάρχει στενότητα των προϋπολογισμών και πολιτισμός χωρίς, έτσι, χρήματα δεν γίνεται. Δίδει χρημάτων ο άνδρες. Ναι, ο πολιτισμός και... δεν παράγεται. Οι ωφέλειες του πολιτισμού είναι έμεσες. Δεν είναι χρηματικές, δεν είναι κέρδη. Είναι όμως
πνευματικά κέρδη, είναι πολιτισμικά κέρδη. Επένδυση. Επένδυση στο μέλλον. Ναι, διότι και οι χαρακτήρες αλλάζουν και συμπεριφέρονται αλλιώς και η κοινωνία μιας πολιτισμένης χώρας είναι διαφορετική. Αυτό λοιπόν ο ταλαιπωρημένος πολιτισμός στην Ελλάδα που αποτελεί αρχαίγονη έκφανση της φυλής και που δεν πάβει να είναι και το ισχυρότερο όπλο του κράτους μας και του λαού μας βάσει των ιστορικών δεδομένων αλλά και των σημερινών δεδομένων, διότι τόσοι πολλοί άνθρωποι με τόσο πολύ ταλέντο που να επιδίδονται σε τόσους πολλούς τομείς του πολιτισμού, δεν νομίζω ότι θα τους συναντήσουμε εύκολα σε άλλες χώρες. Νομίζω ότι έχουμε για πολλά ζητήματα πρωτεία. Αλλά βλέπετε ότι έπαυσαν οι εκδηλώσεις, έπαυσαν οι παραστατικές τέχνες, κοντά κοντά έπαυσαν οι εικαστικές τέχνες να εκτίθενται και τώρα δειλά δειλά όλα αρχίζουν και μας καλούν με πολύ προσοχή να τα ξαναπιάσουμε, να μην μας ξαναφύγουν από τα χέρια. Αυτό ήθελα να σας πω έτσι γενικά, με γενικότητες για τον πολιτισμό. Ωραία. Κάποια φίλη συνάδελφος, δημοσιογράφος, γεια σου Σόφη, είπε για εσένα, μιλάει με ευγένεια και μεστό λόγο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ Σόφη. Αυτό μια μικρή παρένθεση για να αποδίδονται τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι και τα εύσημα εκεί που πρέπει. Λοιπόν, να πάμε στο πρόγραμμα. Πάμε στο πρόγραμμα. Κοιτάξτε, εγώ έχασα μια πολύ καλή εκδήλωση, το αφιέρωμα για το Μίμη Πλέσσα. Ήτανε προχθές Δευτέρα. Ναι, ναι. Σήμερα Τετάρτη. Ήτανε πολύ επιτυχημένη βραδιά. Σήμερα. Βέβαια και ό,τι καταπιανόμαστε και όποτε καταπιανόμαστε με τέτοιους κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς, δεν μπορεί παρά να στεφθεί από μια επιτυχία τώρα. Ο Μίμης ο Πλέσσας διαμάντια μας έχει χαρίσει, όπως δεν υπάρχει τίποτα που να περισσεύει από τη δουλειά του. Είχαμε μια πολύ ωραία βραδιά και μας βοήθησε και ο κόσμος που προσήλθε και ήταν πολύ ωραία. Οι ερμηνευτές ήταν πολύ καλοί, ο Φίλιππος ο Πλακιάς. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι είναι και περισσότερες οι δάφνες που θα άξιζαν σε ό,τι γίνεται εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει κρατάς σεμνό, χαμηλό προφίλ, ας το αφήσουμε. Ναι. Απόψε έχουμε εορταστική βραδιά για όσους γιορτάζουν της Αγίας Κυριακής. Πολλοί Κυριάκοι γιορτάζουν με την Αγία Κυριακή, άλλοι γιορτάζουν άλλη ημερομηνία και Κυριακές όλες. Και δεν έχουμε κάποιο ειδικό σχήμα καλλιτεχνικό, διότι έχουμε πάρα πολλές προσελεύσεις εορταζόντων. Μάλιστα. Και πλέον θα γίνει σαν ένα μεγάλο σπίτι με πολλούς καλεσμένους, ένα πάρτι. Έτσι θα περάσει η απόψινη βραδιά σαν γιορτή. Μια ειδική βραδιά, μια γιορτή οικιακή, οικογενειακή. Ωραία. Πάμε λοιπόν επομένως στην αυριανή μέρα, την Πέμπτη, έτσι, Πέμπτη 8 Ιουλίου. Αύριο έχουμε λοιπόν μια πολύ ωραία κυρία, ναι, η οποία άφησε τα σύννεφα ως υπταμένη για πολλά χρόνια και έπιασε το πεντάγραμμο. Η Μάρο Τσαπάλου λοιπόν με πολύ ωραία συνοδεία θα παρουσιάσει τα ωραία της τραγούδια. Μάλιστα τη βραδιά την έχουμε πει όταν κοιτάς από ψηλά, λόγω της, και λίγο της από το τραγούδι του Χατζή και λίγο από τη δουλειά της. Και θα είναι με πολλούς guest star που θα είναι αύριο μαζί της, με πρώτον τον δικό μας Κώστα Βενετσάνο. Ο οποίος κοσμεί μονίμως. Σχεδόν μονίμως, πολλές φορές. Μεθαύριο, Παρασκευή. Πάμε Παρασκευή 9 Ιουλίου. Η χρυσή συνταγή του Μαγεμένου Αυλού. Όποτε καταπιανόμαστε με τη μαγική μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, ζούμε μια υπέροχη στιγμή και εμείς που εργαζόμαστε εκεί και όσοι έρχονται να απολαύσουν τη βραδιά. Στα μουσικά μονοπάτια βλέπω εδώ του Μάνου. Ναι, τη φορά αυτή με καινούριας γενιάς καλλιτέχνες μας. Έχουμε την Κυριακή Βλαχογιάννη και έχουμε και τον Νίκο Αναγνωστόπουλο. Μαζί τους θα είναι και άλλοι από τους νέους μας καλλιτέχνες. Αυτή τη βραδιά θα την πάρουν και θα την ολοκληρώσουν η νέα γενιά των καλλιτεχνών μας. Αυτό κουμπώνει και με την, όπως είπες, νέα γενιά, με την νεολαία για την οποία κάνουμε πολλά ανοίγματα. Κάθε φορά έχουμε μιλήσει και θα ξαναμιλήσουμε για την σπουδαία νεολαία. Ωραία, και τα βιβλία. Έχουμε πει βιβλία νεολαία και αποτελμάτωση του πολιτισμού. Μας έχει πει εδώ ο Δημήτρης, ο οποίος πρεσβεύει και ας το αφήσουμε να πούμε το ιδού και όχι το θα. Το ιδού. Το πραγματοποιημένο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο Σάββατο. Κάθε Σάββατο γίνεται μια μεγάλη γιορτή. Ναι. Αυτός ο απίθανος Κώστας Βενετσάνος μας ξετρελαίνει όλους κάθε Σάββατο. Ταλαντούχος. Πολύ ταλαντούχος και διαχρονικός ταλαντούχος, διότι όσο περνά ο καιρός γίνεται καλύτερος. Δεν ξέρω τι συνταγή έχει βρει.
Δίπλα του είναι ο Νίκος ο Πλάτανος, ο μαέστρος μας, και κάνουν καταπληκτικά πράγματα. Επειδή δεν ξεχνάει και την μεγάλη του αγάπη το να είναι παρουσιαστής και να προβάλλει τους άλλους, έχει επιλέξει μία σειρά από νέους καλλιτέχνες που τους παρουσιάζει μαζί του κάθε Σάββατο και γίνεται πολύ ωραίο το πάντρεμα. Δανείζει το φως του. Ναι, γιατί είναι η καινούρια επιθετική φόρμα με τις καινούριες προτάσεις, βασισμένη στην παραδοσιακή φόρμα και, και στις σίγουρες συνταγές. Ναι. Αυτό γίνεται το Σάββατο. Ξαναλέω λοιπόν, δανείζει το φως του ο Κώστας ο Βενετσάνος. Το δανείζει, ναι. Ελάτε για να φωτιστείτε και εσείς και να περάσετε όμορφα. Όχι μόνο. Εδώ είναι ο συνδυασμός, ο χρυσός, είναι ότι υπάρχει και η ευχαρίστηση, αλλά και η επικοδομητική δράση, υπό την έννοια του ότι η ψυχαγωγία εκεί παίρνει την ακρεφνέστατη έννοιά της. Ναι. Δηλαδή ναι. Αγωγή ψυχής. Έτσι. Να είσαι καλά. Πάμε την Κυριακή το μεσημέρι. Ναι, όπως έχουμε λοιπόν το Σαββατόβραδο τις ωραίες παραδοσιακές φόρμες στο τραγούδι και τις προτάσεις τις μοντέρνες από τους νέους καλλιτέχνες, την Κυριακή έχουμε τις παραδοσιακές φόρμες της συνταγής της μαμάς και της γιαγιάς στον μπουφέ τον Κυριακάτικο, χωρίς να λείπουν και κάποιες ωραίες προτάσεις από καινούρια πιάτα, από πιο σύγχρονη μαγειρική. Αυτό είναι μια συνήθεια πολλών ετών που την τιμάει ο κόσμος, γιατί βολεύει και για τις οικογένειες που βγαίνουν με τους παππούδες, με τα παιδιά κλπ. Mm. Και είναι μια πολύ ωραία εορταστική ατμόσφαιρα ο μπουφές της Κυριακής στο Μαγειμένο Αυλό. Πολύ ωραία. Κάτι είδα εδώ για τις τιμές, αλλά θέλω να υπενθυμίσω ότι οι ήδη χαμηλές τιμές για την νεολαία είναι πάλι στο 50%. Είναι πράγματα τα οποία θα τα έχουμε πρέπει τονίσει, να ότι τα η νεολαία πληρώνει πάντοτε το μισό από το λογαριασμό. Αλλά είναι και η διεισόμαση και εν της πράγμασης να το διαπιστώσει κάποιος. Ναι, πάμε, ναι. Πάμε στη Δευτέρα 12 Ιουλίου. Στη Δευτέρα έχουμε τον τόσο αγαπημένο στο λαό μας και σε όλους τον κόσμο παλιό ερμηνευτή μας, τον Δημήτρο Μητροπάνο, που τον τιμούμε με δικά του τραγούδια. Έχουμε τον Φράγκο Αλφόνσο, που είχε περίεργα το ιταλογενές όνομά του, είναι Έλληνας με τα όλα του και τραγουδάει καταπληκτικά τους ερμηνευτές που επιλέγει να μας παρουσιάσει. Θα κάνει μια πολύ ωραία βραδιά Μητροπάνου και περιμένουμε αμάν και πώς. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στην 3η 13 Ιουλίου. Τρίτη και 13, το ρίξαμε λιγάκι σε μοντέρνα πράγματα. Έχουμε jazz, έχουμε ένα πολύ ωραίο σχήμα με τρία νέα παιδιά. Είναι και αυτοί από τη νέα γενιά καλλιτεχνών μας. Και παρουσιάζουν τις ωραίες, παλιές, προπολεμικές, μεσοπολεμικές περιόδους, ωραίες jazz μουσικές και από τις κινηματογραφικές ταινίες και από όλα αυτά, με πολύ ωραίο ύφος που βασίζεται σε έγχορδο, πνευστό και κοντραμπάσο. Και των χρυσών δεκαετιών διαβάζω εδώ, του 20 δεκαετιών. Και 30. Των χρυσών δεκαετιών. Ελισάβετ Μίτσου, κιθάρα φωνή. Η πρωταγωνίστρια του σχήματος. Ναι. Γιώργος Θωμόπουλος, ο τρομπετίστας. Και ο Χάρης ο Πανταζής, η ισχυρή δύναμη του σχήματος που παίζει το κοντραμπάσο. Παρόλο που τελειώνει η εβδομάδα που προβλέπουμε, εγώ θα κάνω ακροθυγός και μια προαναφορά, ας πούμε, γιατί τα επερχόμενα, γιατί έχει μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ας πούμε, την άλλη Κυριακή, 11 του μηνός, υπήρχε πολύ μεγάλος φόβος ότι ο κόσμος θα επιλέξει να κάτσει στους τελικούς του ποδοσφαίρου και δεν θα πάει στους χώρους. Εμφανίζεται λοιπόν η Γεωργία Ίσια Καβάρα, δικιά μας αγαπημένη καλλιτέχνης, τραγουδίστρια και ηθοποιός, και αναλαμβάνει να οργανώσει μια βραδιά λίγο πειραχτική, λίγο με ειρωνία, λίγο με αγάπη. Όταν οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο, οι γυναίκες το γλεντούν. Σουαρέ πουρ δε φάμ, τώρα αν θα είναι σουαρέ πουρ δε φάμ, αλλά θα έρθουν και λεζόμ, είναι ένα θέμα. Avec beaucoup de malice. Ναι. Πάντως Κυριακή έχουμε. Πώς γλεντάνε οι γυναίκες όταν δεν είναι οι άντρες κοντά, είναι κάτι το οποίο είναι προς εξέταση. Ναι. Αυτό λοιπόν για τις 11 του μηνός. Και αμέσως λίγο μετά, μια και αρχίσαμε τα γαλλικά, έχουμε σουαρέ φρανσέζ, γιατί είναι 14 Juillet, η 14η Ιουλίου. Είναι μεγάλη γιορτή. Εκεί λοιπόν έχουμε 14. Τη Μίλη Στήλογλου, μια πολύ αγαπημένη μας και στραμμένη πολύ στο γαλλικό ρεπερτόριο, που θα ερμηνεύσει γαλλικά τραγούδια, θα έχουμε και κάποια γαλλικά φαγητά. Έτσι, ακροθυγώς λιγάκι να συμμετάσχουμε στην γαλλική εθνική εορτή. Αμέσως μετά λοιπόν έχουμε τις δύο δυνατές μας
από παλιά τραγουδίστρια, την Τέτι Μπρέσκα και τη Λίνα Μιχαήλ, οι οποίες ξεκινάνε τη βραδιά για να τραγουδήσουν η μία Μαρινέλα, η άλλη Μοσχολιού, και μετά αντιστρέφονται. Η άλλη κάνει τη Μοσχολιού και η άλλη κάνει τη Μαρινέλα. Είναι ένα πολύ ωραίο βράδυ που ελπίζω ότι θα περάσει ο κόσμος πολύ καλά. Και ωραία, την Παρασκευή 16 Ιουλίου έχουμε την Ελένη Φιλίνη με τον Βασίλη Βασιλιάδη, τον Βόρειο Ελλαδίτη, πάλι σε μια εκδήλωση από τις συνηθισμένες τους «Τραγουδάμε ό,τι αγαπάμε». Βγαίνουν και λένε τα τραγούδια. Όλο αυτό το εμπλουτισμένο πρόγραμμα, ναι, ρεπερτόριο, ναι, μπορεί να χαρακτηριστεί εκ μέρους μας μια άμυνα, μια γραμμή αμήνης στη διατήρηση των δραστηριοτήτων του πολιτισμού. Είναι ένα αρκετά δύσκολο πραγματάκι να έχουμε κάθε βράδυ ζωντανή μουσική και καλλιτέχνες. Είναι μια αρκετά μεγάλη και σοβαρή προσπάθεια. Και επιτυχημένη, εγώ θα πω. Ναι, το λέω εγώ. Ναι, και ευτυχώς χάρη σε αυτή την προσπάθεια μπορώ να πω ότι έχει επανακινήσει το πράγμα και μπορούμε και στεκόμαστε, γιατί όλο αυτό που πάθαμε 1,5 χρόνο ήταν ζημιά σε όλους, πολύ μεγάλη ζημιά. Ναι. Έτσι λοιπόν βαδίζουμε σε αυτά τα μονοπάτια τώρα και τα πολιτιστικά. Οι νέοι παραμένουν στην πρώτη μας σκέψη, επιλογή. Στην πρώτη μας επιλογή, όχι μόνο με την ειδική προσφορά που να πληρώνουν πάντοτε το μισό λογαριασμό, αλλά και με ό,τι άλλο μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι ή να ζωντανεύουμε αυτήν την νεανική προσέλευση. Ναι, ναι, ναι. Όταν είχα πει στο Δημήτρη ότι έχεις επιτύχει κάτι, μου λέει δεν έχω επιτύχει τίποτα. Λέω πώς, γιατί εγώ βλέπω ότι κινείται εδώ πάρα πολύ καλά. Θα επιτύχω, μου είχε πει, όταν θα δω την νεολαία να αναβαθμίζεται και να παίρνει ό,τι δικαιούται. Και είναι μια κουβέντα την οποία την κράτησα. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι το πιστεύω μέσα στην καρδιά μου αυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτές οι εκπομπές υποκρύπτουν άδολα, απλά υποδερμικά υπάρχει το μήνυμα του ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα παρουσιάζουν τα συστημικά ΜΜΕ με τον τρόμο και μόνο αυτόν. Υπάρχουν πρωτοβουλίες οι οποίες είναι επιτυχημένες, δίνουν ελπίδα και μένει να ακολουθήσουμε κι εμείς. Το μήνυμα λοιπόν το κεντρικό από εμένα Δημήτρη είναι ότι η ελπίδα και η προσπάθεια είναι υποχρέωση και δικαίωμα του καθενός μέχρι και το τέλος της ζωής μας. Ναι, και να μην περιμένουμε οι άλλοι να κάνουν. Μπράβο. Δηλαδή αιωνίως το κράτος να οργανώσει, αιωνίως οι φορείς να κάνουν κλπ. Σκόνουμε τα μανίγια και ορμάμε. Αυτό, δηλαδή αυτό. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε όλοι. Εγώ είμαι θειασότης πάντοτε και οπαδός του πράτην, του προσπαθήν, του ατομικού αγώνα. Έτσι. Δεν είμαι επαφιέμενος ότι άσε τώρα το κράτος και τώρα. Μακριά από εμάς αυτά τα πράγματα. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Όχι. Αλλά όχι, πάντα ένα ισχυρό κράτος χρειάζεται και μπορεί να βοηθήσει και να στηρίξει. Ναι. Δεν πρέπει όμως να περιμένουμε σόν και καλά τι θα κάνει. Να, εδώ μπροστά είναι το έδαφος, να κάνουμε εκδηλώσεις, να κάνουμε προετοιμασίες, να κάνουμε δημιουργίες. Έτσι. Και πάντοτε κάτι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή το σχήμα εκείνο ότι περιμένει κάποιος από κάποιον άλλον κάποια στιγμή να γίνει κάτι, αυτό το σχήμα μοιάζει λίγο ή πολύ, Δημήτρη, να περιμένει κάποιος να πετάξει ένα σαϊτός με μία φτερούγα. Δεν θα πετάξει ποτέ. Ναι. Άμα ο ίδιος ο πολίτης ή ο καταμόνας δεν ανασκουμπώσει τα μανίκια, όπως είπε ο Δημήτρης. Και μην ξεχνάμε και την περίφημη ρίση των αρχαίων, συν Αθηνά, αλλά και Χειρακίνη. Άρα λοιπόν αυτό το ντουέτο κράτος και πολίτης καταμόνας, αυτό το ντουέτο είναι που θα πρέπει η να λειτουργεί. Η χρυσή συνταγή, μόνο έτσι θα πάμε μπροστά. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω και στον αέρα που δεν το συζητήσαμε, γιατί με τον Δημήτρη έχουμε αυτή την πηγαία έκφραση της ψυχής μας και δεν προετοιμάζουμε τίποτα. Έρχεται ο Δημήτρης κάθεται, μου λέει τι κάνουμε, ξεκινάμε, πάμε λοιπόν. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι έχουν απήχηση οι εκπομπές, έχουν πάρει τηλέφωνα, ήδη η Σόφη, η συνάδελφός μου, σου είπα ότι εκδήλωσε το ενδιαφέρον κάποια στιγμή να κάνει κάποια εκπομπή μαζί σου. Και ο Γιώργος ο Κουκούτσης μας πήρε. Και ο Γιώργος ο Κουκούτσης βεβαίως. Και άλλοι γνωστοί και άγνωστοι, οι οποίοι έχουν με πολύ καλό μάτι δει αυτό που γίνεται εκεί πέρα. Δηλαδή, τι γίνεται, είναι στο εστιατόριο εκείνο το ιστορικό που έχει την ιστορία του, για όσους δεν γνωρίζουν, από τον Μάνο Χατζηδά και όχι μόνο από τον Μάνο, μια μεγάλη γκάμα ομίγυρη ανθρώπων, οι οποίοι τιμήσανε, πρεσβεύσανε και ανεβάσανε ψηλότερα τον πολιτισμό. Ναι.
Λοιπόν, πράγμα που προσπαθούμε τώρα πάντοτε να το διατηρούμε με πολύ σεβασμό σε αυτά που συνέβησαν, ναι, και όχι ακριβώς με απομίμηση αυτών, αλλά με καινοτομίες, με καινούργια πράγματα. Ο καθένας που έρχεται βάζει το δικό του στίγμα. Εμείς έχουμε όλο το θέατρο, έρχονται πάρα πολλοί ηθοποιοί. Παραδείγματος χάρη, εχθές μετά από το θέατρο Βλάχων τη συναυλία, ήρθαν οι Τσανακλείδου και οι παράγοντες στις 1 η ώρα. Ναι. Και όπως δηλώνουμε, ευθαρσώς, όποιος θέλει να έρθει μετά από εκδήλωση, εμείς θα μένουμε ανοιχτά και θα φτιάχνουμε ωραίο φαγάκι, ό,τι ώρα και να είναι. Πάντα ευπρόσδεκτη. Ναι. Σήμερα μου μίλαγε η Γεωργία η Ζώη για το καινούριο έργο που ετοιμάσανε και ανεβάζουν στο Ήλιον. Και έχουν μια πρεμιέρα και μετά θα το φέρουν και στο Παγκράτη και στο Βύρον. Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που έρχονται, συναναστρεφόμαστε πολύ τον Νίκο το Βερλέκη, ο οποίος έχει κάνει τόσες επιτυχίες και στην τηλεόραση και στο θέατρο και έρχεται εκεί πέρα, περνάει την ώρα του. Έχουμε την Άννα Τιφόνσου, την κορυφαία μας κυρία του θεάτρου, που έχει και την διπλή όψη στο σπίτι, φιλανθρωπικό έργο. Το σπίτι του ηθοποιού. Ναι. Σπουδαίο έργο. Ναι. Και η οποία εχθές είχε και τα γενεθλιά της, 6 του μηνός. Τότε λοιπόν να μαζίσει Ανούλα. Να τα εκατοστήσει και επιπλέον και με υγεία. Ναι. Και με υγεία. Χρόνια είναι καλά σιδερέ, είναι σιδερένια η Άννα. Είναι σιδηρά κυρία του θεάτρου. Και καλά, καλά πρώτα και πολλά έπειτα. Ναι. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό και η ωραία εκδήλωση που οργάνωσε η Μέρη Βιδάλη ως αντιπεριφερειάρχης στον πολιτισμό, επωνομάστηκε το ωραίο θέατρο στο Αττικό Άλσος θέατρο Κατίνας Παξινού. Άρα. Και ήταν μια πολύ συγκινητική εκδήλωση και ο εγγονός της Παξινού, ο κύριος Αντωνόπουλος, μίλησε πάρα πολύ ωραία και συγκίνησε το κοινό. Ο γνωστός ηθοποιός, ναι, και συγγραφεύς. Ναι. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σας αναφέρω τώρα είναι στον κόσμο, τον σημερινό κόσμο του Μαγεμένου Αυλού, είναι οι συνεχιστές της παραδόσεως. Δημήτρη, είσαι φιδωλός. Ένα-ένα σου τα βγάζουμε. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν και άλλα πολύ ηχηρά ονόματα της ελληνικής κοινωνίας, για τα οποία δεν είμαι εξουσιοδοτημένος να μιλήσω, αλλά ξέρω ότι από εκεί έχει περάσει αυτό που οι Γάλλοι λένε το enfant gâté, έχει περάσει η ελίτ με ταυτόχρονη παρουσία και του καθημερινού ανθρώπου. Υπάρχει δηλαδή η βάση του καταστήματος, του κάθε καταστήματος, έτσι, είναι αυτό, ο καθημερινός άνθρωπος. Ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ακόμα 2 λεπτά νομίζω. Η ένα θα μας πει ο Κύριλλος πόσο έχουμε. Θέλω εγώ να κάνω μια παρατήρηση εδώ. Ο αγόγγιστος Δημήτρης Θεοφίλου υποφέρει τώρα εδώ στο στούντιο, διότι έχουμε ένα air condition για το οποίο μας έχουν τρομοκρατήσει για τα μικρόβια, λέει, τα οποία περνάνε μέσα και άμα ο καθαρισμός δεν γίνει καλός κτλ. Οπότε τρομοκρατημένοι όντες έχουμε επιβάλει αυτή την τιμωρία στο Δημήτρη. Καθόλου τιμωρία. Δεν διαμαρτύρεται. Για τη ζέστα εννοώ και τον υδρότα. Ξεχνάτε ότι και οι πατεράδες μας κάναν όλες τις δουλειές χωρίς air condition. Βέβαια. Θα μου πεις, ήταν άλλες οι θερμοκρατίες και άλλες οι κλιματολογικές, η υφή της θερμοκρασίας και της θερμότητας, αλλά δεν πάβει. Να είναι μια ταλαιπωρία μικρή, την οποία όμως πρέπει να υφιστάμεθα, δεδομένου ότι όσοι δεν είναι παντός καιρού δεν έχουν δικαίωμα στη ζωή, δεν επιβιώνουν. Άρα εμείς επιλέγουμε το παντός καιρού. Το παντός καιρού. Λοιπόν, Δημήτρη, να είσαι πάντα καλά. Να είμαστε όλοι. Σε ευχαριστούμε. Εγώ προσωπικά, οι φίλοι οι οποίοι μου τηλεφώνησαν και μου είπαν ότι γίνεται εκεί πολύ καλό έργο και θα έρθουν κάποιοι από το δικό μου περιβάλλον, για αυτό που κάνεις. Γιατί αυτό δεν είναι, πιστέψτε εμένα, που πιστεύω έχω μια έτσι, σοβαρή και αξιόπιστη παρουσία στον χώρο των ΜΜΕ, δεν είναι μια μπίζνα, άντε να οικονομήσουμε. Είναι ένα όραμα ζωής, είναι ένα όνειρο να στέκεται καλά η επιχείρηση, αλλά προβάλλοντας, πρεσβεύοντας και ανεβάζοντας τον πολιτισμό μας. Και αυτό γίνεται ήδη. Έτσι. Να είμαστε καλά και να σας έχω δίπλα μου, να προσπαθώ και να συνεχίζω αυτό το μικρό έργο και να στηρίζετε και να γίνετε από εσάς και για εσάς. Το δίπλα μας είναι δεδομένο. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά εσείς και προσέλθετε για τη διαπίστωση των πραγμάτων. Γιατί άλλο το ειδή η σώμαση. Βεβαίως. Και άλλο το άκουσα κάτι από κάποιον. Το ειδού που λέγαμε. Το ειδού. Λοιπόν, να είσαι καλά, Δημήτρη. Γεια σας. Thank you.
Κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο χαρακτηρίζει τη φυλή μας, τους Έλληνες, τον ελληνισμό, είναι η δημιουργικότητα. Ανακαλύψαμε ένα τραγούδι, μία ποίηση από τον Βασίλη Λαζάκη, πατριωτική ποίηση, σε ερμηνεία του Τάκη Κωνσταντακόπουλου και σε μουσική του Φίλιππου Πατήρης. Θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας την ομορφιά, τον πατριωτισμό και όλο αυτό το σύνολο που μπορεί να πει κανείς ένα ωραίο, όμορφο, πολύ καλό δημιούργημα. Καλλιτεχνικό, ποιητικό, μουσικό και στην ερμηνεία του ακόμη από τον κύριο Κωνσταντακόπουλο. Να συγχαρούμε και τον Βασίλη το Λαζάκη, να μοιραστούμε μαζί σας αυτή την ομορφιά. Απολαύστε το. Σαν ένα δέντρο δυνατό που καμαρώνει, μοιάζεις Ελλάδα μου στις γης το μεσημέρι και δε σε νοιάζει η βροχή που δυναμώνει, γιατί σε λίγο θα μυρίσει καλοκαίρι. Όσοι δεν θέλησαν να κόψουν τα κλαδιά σου, μα κόβουν ένα και ευθύς άλλο φυτρώνει. Μα μη φοβάσαι όσο έχεις τα παιδιά σου, το ίδιο δέντρο δυνατό θα καμαρώνει. Σαν ένα δέντρο δυνατό που καμαρώνει, μοιάζεις Ελλάδα μου στις γης το μεσημέρι και δε σε νοιάζει πολλο κάποιος το πληγώνει, γιατί ο Θεός θα σε κρατάει από το χέρι. Τον ήλιο που κερδίσαμε κάποιοι τον θάμουν, μα κάθε μέρα όμως πάλι ξημερώνει, κι όσο υπάρχουνε παιδιά που μόνα σκάβουν, το ίδιο δέντρο δυνατό θα καμαρώνει, το ίδιο δέντρο δυνατό θα καμαρώνει, το ίδιο δέντρο δυνατό θα καμαρώνει. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το θέμα που παρακολουθήσατε ήταν προσφορά από την εκπομπή «Στο περισκόπιο του πολιτισμού» του Γιάννη Διαβάτη.